Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να ενώσουμε τις φωνές μας όχι μόνο με τους εργαζόμενους στον ΕΟΠΗ, αλλά κυρίως με όλον αυτόν τον κόσμο, ο οποίος με το κλείσιμο των μονάδων υγείας του ΕΟΠΗ χάνει το δικαίωμα και την πρόσβαση στη δωρεάν ιατρική περίθαλψη, στις δωρεάν συνταγογραφήσεις, στις δωρεάν εξετάσεις, στις δωρεάν φυσιοθεραπείες. Μέσα σε αυτή την εποχή που ζούμε, όπου τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα χάνουνε το ένα μετά το άλλο από τα δημόσια και δωρεάν αγαθά που το κράτος έχει την υποχρέωση να τους παρέχει, η υγεία αποτελεί το τελευταίο αποκούπι. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τις φωνές μας με όλη την κοινωνία, για να κάνουμε ένα πλατή κίνημα με όλους αυτούς οι οποίοι πλήττονται μέσα σε αυτή την κατάσταση και να μπορέσουμε να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ενότητα και των εργαζομένων και της κοινωνίας είναι ο μόνος τρόπος να δώσουμε μία απάντηση. Εμείς τα περιμέναμε και από τη Δημοτική Αρχή εδώ στην Αθήνα και από τις άλλες παρατάξεις να είναι εδώ και να υπερασπιστούν το αυτονόητο. Το αυτονόητο που είναι το δικαίωμα στη δωρεάν περίθαλψη για όλους τους ανθρώπους. Είτε είναι ασφαλισμένοι, είτε είναι ανασφάλιστοι, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι άνεργοι, είτε είναι συνταξιούχοι. Εμείς θα μείνουμε εδώ πέρα όλες αυτές τις μέρες, θα ενώσουμε τη φωνή μας με το λαό και τους εργαζόμενους, όχι μόνο σε αυτό το ΕΟΠΗ, αλλά και σε όλες τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΗ, σε όλη την Ελλάδα, για να προασπιστούμε τα αυτονόητα. Και είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος, με την επιμονή μας και με το δίκαιο του αγώνα μας, θα καταφέρουμε και να κερδίσουμε και να τους ανατρέψουμε.